Όσον αφορά τα 19 πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου σχετικά με την εφαρμογή στη χώρα μας του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωεισαγγελία, τοποθετήθηκα πολύ αναλυτικά στην επί της αρχής συζήτησης. Εξέφρασα κατηγορηματικά την αντίθεση του ΚΚΕ, δεν θα αναφερθώ ξανά. Σε σχέση με τα υπόλοιπα άρθρα θα εστιάσω σε ορισμένα που θεωρώ σημαντικότερα. Για το άρθρο 20, σχετικά με την επαναλειτουργία των δικαστηρίων, αρχικά υπάρχουν κάποια προβλήματα και κίνδυνοι όσον αφορά την ασφαλή και έγκυρη ενημέρωση των διαδίκων και των δικηγόρων τους. Με βάση τη σχετική διάταξη, θα πρέπει να ενημερωθούν με δική τους πρωτοβουλία και έρευνα για τον ορισμό των νέων δικασίμων. Ενώ υπάρχουν ορισμένες δυσλειτουργίες του σχετικού ενημερωτικού συστήματος του Solon Gov, μετάπτωσή τους σε νέους αριθμούς κατάθεσης κλπ. Αντίθετα, επισημαίνουμε ότι όπως αναφέρει στη διάταξη, στο ίδιο άρθρο, για τις υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο, ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί ο ίδιος στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του νέο δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθημα, προκειμένου προφανώς να ενημερωθεί το δημόσιο, προνομιακά θα λέγαμε σε σχέση με τους πολίτες διαδίκους, και να μην χαθεί καμία δικάσιμος γι' αυτό. Το θεωρούμε δηλαδή από αυτή την άποψη προβληματικό. Με την ευκαιρία όμως θέλουμε να τονίσουμε, επειδή επικεντρώθηκε και η συζήτηση και κατά την ακρόαση των φορέων, ότι παραμένουν και δεν λύνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα με τη λειτουργία και επαναλειτουργία των δικαστηρίων στις συνθήκες της πανδημίας. Και βέβαια, συμφωνούμε ότι αυτά εστιάζονται πρώτα και κύρια στην προστασία της υγείας των εργαζομένων σε αυτά, των δικηγόρων, των διαδίκων, όπως βέβαια εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα της προστασίας του εισοδήματος μεγάλης πλειοψηφίας των αυτοπροσχολούμενων και μισθητών δικηγόρων, οι οποίοι πλήττονται έντονα λόγω της πολιτικής της κυβέρνησης και όχι αποκλειστικά λόγω της πανδημίας. Συγκεκριμένα, πριν από 2 εβδομάδες έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό ο δικαστικός υπάλληλος στο πρωτοδικείο του Πειραιά. Το τραγικό γεγονός του θανάτου του επιβεβαίωσε με τον πιο θλιβερό τρόπο τους σοβαρούς κινδύνους από την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας στις δικαστικές υπηρεσίες. Ήταν, αν θέλετε, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, θα λέγαμε, μάλλον ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος, γιατί ουσιαστικά αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συνολικά εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας, που συντελείται σε βάρος των εργαζομένων και του λαού, οι οποίοι εκδηλώνονται συνολικά στους χώρους εργασίας, όπως βέβαια δεν αποτελεί εξαίρεση και ο χώρος των δικαστηρίων. Είναι η ίδια πολιτική που έχει αφήσει εντελώς αθωράκιστο το σύστημα υγείας, κάνει λάστιχο τα υγειονομικά πρωτόκολλα στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυσιάζει την προστασία της υγείας του λαού στα συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων, αρνείται ακόμα και τώρα, σε αυτή την κρίσιμη φάση της πανδημίας, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας για να μην θυγούν τα κέρδη των μεγάλων κλινικαρχών. Οπότε δεν μπορεί υποκριτικά να μας λέτε τώρα ότι κρατάτε κλειστά τα δικαστήρια γιατί νοιάζεστε για την ανθρώπινη ζωή, όταν δεν παίρνετε μέτρα και για την επαναλειτουργία τους, όπως έγινε και το προηγούμενο διάστημα, για να ανοίξουν αυτά με σωστό τρόπο. Είναι μια πολιτική που μεταθέτει προκλητικά την κρατική ευθύνη στην ατομική ευθύνη, κουνώντας με θράσος το δάχτυλο, όπως βέβαια δεν μένουν μόνο στο δάχτυλο, κουνάνε και τα αστυνομικά γκλόπς ενάντια των εργαζομένων και των νέων ανθρώπων, επιχειρώντας να τους ενοχοποιήσουν και να τους τρομοκρατήσουν για την κατάσταση με την εξέλιξη της πανδημίας. Αλήθεια, θα θέλαμε, κύριε Υπουργέ, να μας πείτε ποια μέτρα έλαβε η κυβέρνηση και το Υπουργείο σε όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, από το πρώτο κύμα της πανδημίας την περασμένη άνοιξη μέχρι σήμερα, για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στον χώρο της δικαιοσύνης, εκτός από το κλείσιμο. Ποια μέτρα παίρνετε για να λειτουργούν και να προστατεύονται οι εργαζόμενοι εκεί? Τι έκανατε για να αξιοποιήσετε όλο αυτό το χρόνο, ώστε να μην βρισκόμαστε στη συνεχή αρνητική κατάσταση, το να μην αποδίδεται ουσιαστικά όλο αυτό το διάστημα η δικαιοσύνη? Δυστυχώς η απάντηση είναι γνωστή, δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Αρνείστε προκλητικά να ικανοποιήσετε ακόμα και τα αυτονόητα και στοιχειώδη αιτήματα των δικαστικών υπαλλήλων για τακτικές απολυμάνσεις, δωρεάν μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ στους εργαζόμενους, χορήγηση των αναγκαίων μέσα προστασίας σε επαρκείς ποσότητες, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιατρικού και προσωπικού καθαριότητας στα δικαστήρια.
Αντί για αυτό, που εξαντλήσατε το ενδιαφέρον σας, ακόμα και σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, μέλημά σας ήταν μια πρόταση που ουσιαστικά εξυπηρετούσε ιδιωτελή επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι γνωστές περίφημες πύλες απολίμανσης, όπως θα θυμάστε, κύριε Υπουργέ, δηλαδή του ψεκασμού με χλωρίνη και υπεριώδεις ακτίνες, καθώς βέβαια και φωτογράφηση των εισερχομένων. Πύλες πρώτα και κύρια ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία, όπως πολλοί επιστήμονες έχουν αποφανθεί, αλλά και για τα ίδια τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία βέβαια προσωπικά δεδομένα το τελευταίο διάστημα συνηθίζει η Νέα Δημοκρατία να κάνει φίλο και φτερό. Εκτός όλων αυτών, οι πύλες βέβαια απολίμανσης είναι και εντελώς αναποτελεσματικές για την προστασία από τον κορονοϊό, γι' αυτό και τελικά δεν εγκαταστάθηκαν μετά και από τις έντονες και δικαιολογημένες αντιδράσεις που ξεσηκώθηκε από δικαστές και δικηγόρους. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιδίδεται πάλι σε γνώριμες πια, πλην όμως ψεύτικες υποσχέσεις για την αναγκαία οικονομική στήριξη των δικηγόρων, ενώ είναι δεδομένη η κατακόρυφη πτώση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, η εκμυδένιση του εισοδήματος για τη μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολουμένων, με τα χρέη και τις ρυθμίσεις, τους λογαριασμούς και τα έξοδα να τρέχουν, και βέβαια τις δαπάνες διαβίωσης που παραμένουν ανελαστικές. Αυτή τη φορά, και ενώ οι συνθήκες έχουν γίνει ακόμα πιο δύσκολες, δεν τους περιλάβατε ούτε καν στην αναστολή των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεών τους, όπως είχε γίνει την προηγούμενη άνοιξη. Φυσικά και η αναστολή δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά το πρόβλημα, απλά αν θέλετε τους γλιτώνει έστω προσωρινά από την πλήρη ασφυξία. Κυριολεκτικά τους εμπέζεται. Όπως την προηγούμενη φορά με τα περίφημα vouchers τηλεκατάρτισης, είτε με τις επιστρεπτές προκαταβολές που αποτελούν ουσιαστικά κρατικό δανεισμό και όχι ενίσχυση, γιατί ακόμα και από αυτά τα ψίχουλα των 1.000 ευρώ που με το κι άλλη βλέπει το μεγάλο μέρος των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, που με τις προϋποθέσεις που βάζεται έχει μείνει έξω από αυτήν την ενίσχυση, από αυτά τα 500 θα πρέπει να επιστραφούν. Αντίθετα, ωφελούνται από την επιστρεπτέ μεγάλες δικηγορικές εταιρείες με ιδιαίτερα παχυλά ποσά δεκάδων και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ακόμα βέβαια μεγαλύτερος εμπεγμός είναι και το επίδομα τοχοκομείου των 400 ευρώ, που γίνεται και αυτό τελικά όνειρο θερινής νυχτός για τους περισσότερους αυτοαπασχολούμενους, με τα αυστηρά κριτήρια που καθόρισε η κυβέρνηση, και το οποίο μάλιστα είναι επίδομα που προέρχεται αποκλειστικά από τα αποθεματικά των δικών τους εισφορών προς τον ΟΕΔ. Σχετικά με το άρθρο 23, έγινε και σε αυτό το άρθρο μεγάλη συζήτηση. Εκφράσαμε εξάλλου και στην πρώτη επί της αρχής τοποθέτηση την αντίθεσή μας, σχετικά δηλαδή με τη διεξαγωγή των δικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θεωρούμε ότι εισάγονται εντελώς απαράδεκτοι περιορισμοί. Με αυτό το ανεξήγητο όριο σελίδων στα δικόγραφα που κατατίθενται και μάλιστα με την απειλή χρηματικής κύρωσης. Δηλαδή, αν θέλετε, παρότι η διαφωνία μας βρίσκεται στην ίδια την ουσία της διάταξης, όμως ακόμα και αυτή η απειλή της χρηματικής κύρωσης τελικά ανοίγει ένα δρόμο ώστε όποιος έχει τη δυνατότητα να καταβάλει αυτή τη χρηματική κύρωση να έχει και την άνεση της ανάπτυξης των ισχυρισμών του, σε αντίθεση με άλλους βέβαια που είναι απαγορευτικό και αδύνατο να πληρώνουν εις διπλούν και τριπλούν τα αυξημένα υψηλά παράβολα που υπάρχουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αναφερθήκαμε ήδη στην της αρχής μας τοποθέτηση, γιατί το θεωρούμε το συγκεκριμένο μέτρο ιδιαίτερα αντιδραστικό και επικίνδυνο. Και δεν είναι, θα έλεγα, όπως και άλλωστε και άλλοι συνάδελφοι από άλλα κόμματα τοποθετήθηκαν επικριτικά, οι ίδιοι οι ολομέλειοι των δικηγορικών συλλόγων. Και δεν είναι απλά, όπως λέτε, ένα λιθαράκι, όπως ακούστηκε, ένα μπάλωμα στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης, γιατί μπάλωμα θα μπορούσε να είναι μια θετική, αλλά ανεπαρκής ρύθμιση. Θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα αρνητικός και επικίνδυνος ο χαρακτήρας αυτού του μέτρου. Γιατί μας ανησυχεί όχι μόνο το ίδιο το αντιδραστικό περιεχόμενο της συγκεκριμένης διάταξης, αλλά το γεγονός ότι συνολικά εντάσσεται σε μια λογική, μια αυταρχική λογική για τον ασφυκτικό τελικά περιορισμό δικονομικών δικαιωμάτων στο όνομα αντίθεν της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης. Λειτουργεί αντικειμενικά ως λαγός για τη γενίκευσή του με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και σε άλλες δικαστικές διαδικασίες, και δεν είναι αυτό ένα σενάριο. Υπάρχουν
ήδη σχετικές συζητήσεις στο κόλπο της δικαιοσύνης για την επέκταση αντίστοιχων μέτρων και σε άλλες στις πολιτικές ή ποινικές δίκες. Σας καλούμε να αποσύρετε αυτό το άρθρο και βέβαια να μην έρθει από την άλλη πόρτα, όπως έγινε για παράδειγμα με το όριο αγορεύσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που ήρθε με εσωτερικό κανονισμό του ΣΤΕ και όχι με νομοθετική ρύθμιση. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους περιορισμοί δεν πρέπει να γίνονται. Με τη διάταξη του άρθρου 24, επίσης, σε υποθέσεις αρμοδιότητας της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, δίνεται η δυνατότητα στο δικαστικό αυτό σχηματισμό, εκτιμώντας, όπως αναφέρει το άρθρο, τις περιστάσεις, να δίνει στη δημοσιότητα δια του Προέδρου του, μετά το πέρος της διάσκεψης, σύντομη ανακοίνωση για το περιεχόμενο της απόφασης που ελήφθη και, την κατά προσέγγιση εκτιμόμενη ημερομηνία δημοσίευσης του κειμένου της. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο σκοπός της προτινόμενης διάταξης, όπως άλλωστε ομολογείται έμεσα και στην αιτιολογική έκθεση, είναι να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα των διαρροών που υπάρχουν σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, γιατί όπως ακούστηκε και κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων, μεσολαβεί μεγάλος χρόνος από την διάσκεψη μέχρι τη δημοσίευση των αποφάσεων. Διαρροές που έχουν παρατηρηθεί σε σοβαρές υποθέσεις της αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που απασχολούν την κοινή γνώμη και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Ωστόσο, για το φαινόμενο αυτό, την ευθύνη φέρει, όπως είναι φυσικό, ο ίδιος ο δικαστικός σχηματισμός, που δεν εξασφαλίζει όπως θα έπρεπε την αποφυγή των σχετικών διαρροών των συζητήσεων της διάσκεψής τους, ενώ σκοπιμότητες προφανώς εξυπηρετεί και η ίδια η καθυστέρηση της δημοσίευσης της τελικής απόφασης σε κάποιες τέτοιες σοβαρές υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε προβληματική ουσιαστικά αλλά και δικονομικά τη σχετική διάταξη που εισάγεται, η οποία στην ουσία είναι κατά κάποιο τρόπο μια προαναγγελία δικαστικής απόφασης που θα δημοσιευθεί στο μέλλον, οπότε και μετατίθεται τελικά η έναρξη της ισχύως της. Επίσης, σε σχέση με το άρθρο 27, δίνεται το δικαίωμα στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή στο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων να απαγορεύουν στα αντίστοιχα δικαστήρια την αναπαραγωγή σε έγχαρτη μορφή δικογράφων, αποφάσεων και εγγράφων. Θέλω λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Που υφίστανται σε ηλεκτρονική μορφή. Θεωρούμε μια τέτοια δυνατότητα αποκλεισμού, αν θέλετε, της παράλληλης δυνατότητας χορήγησής τους και σε έγχαρτη μορφή, αρνητική, γιατί δημιουργεί προβλήματα τόσο στους ίδιους τους διαδίκους που δεν διαθέτουν και δεν θα πρέπει να είναι και υποχρεωμένοι άλλωστε να διαθέτουν την αντίστοιχη τεχνολογική υποδομή, προκειμένου να ενημερωθούν για την υπόθεσή τους, όσο βέβαια και σε δικηγόρους. Όσον αφορά τη διάταξη του άρθρου 30, επισημαίνουμε ότι δεν αντιμετωπίζουν τα ιδιαίτερα σοβαρό χρόνιο και χρόνιο πρόβλημα της υποχρηματοδότησης των δικαστικών κτηρίων, το οποίο εκδηλώνεται με απαράδεκτα και επικίνδυνα φαινόμενα στη λειτουργία τους, όπως για παράδειγμα η έλλειψη συντήρησης των αλεκιστήρων στο πολιτικό εφετείο της Αθήνας, η διακοπή της λειτουργίας του κλιματισμού στο κτίριο των διοικητικών δικαστηρίων, που υπάρχει εδώ και πάνω από ένα χρόνο, αλλά και άλλα πιο απλά ζητήματα που τελικά οδηγούν στο να ζητείται συχνά από τις διακήσεις των δικαστηρίων η ενίσχυση από τους δικηγορικούς συλλόγους προκειμένου να καλύπτουν με τα χρήματα των μελών τους τις τρύπες, αν θέλετε, της κυβερνητικής αδιαφορίας για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Τέλος, σε σχέση με τη διάταξη του άρθρου 32, σε αυτά θα αναφερθώ σήμερα γιατί έχω ήδη περάσει το χρόνο, που παραχωρεί την κυριότητα των καταστημάτων κράτησης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι δεδομένο ότι είμαστε συνολικά αντίθετοι με αυτή τη μεταφορά της αρμοδιότητας της σοφρονιστικής πολιτικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, για να συνεννοούμαστε, γιατί ο τίτλος Προστασίας του Πολίτη μόνο θυμηδία προκαλεί μετά και τα πολλά τελευταία περιστατικά, γιατί θεωρούμε ότι μια τέτοια επιλογή της κυβέρνησης εκφράζει και σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα του σοφρονισμού, όχι μόνο και με ουσιαστικό αλλά και με συμβολικό τρόπο, την κατασταλτική λογική της κυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστικό, αν θέλετε, το παράδειγμα και αυτός ο σχεδιασμός των νέων φυλακών στον Ασπρόπυργο της Αττικής, δηλαδή όπου θα μεταφερθούν τα καταστήματα κράτησης του Κορυδαλλού, όπου σε αυτά προβλέπεται η απαράδεκτη
απόφαση και συζητείται για τη συγκρότηση εκεί μέσα στα ίδια τα καταστήματα κράτησης και των ίδιων των δικαστικών αιθουσών.